το παρόν σχέδιο νόμου αναφορικά με τον επαγγελματικό αθλητισμό, την αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, την καταπολέμηση του ντόπινγκ και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και άλλες διατάξεις, αποτελεί κατά τη γνώμη μας άλλη μία νομοθετική προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, προκειμένου να ρυθμίσει και να ενισχύσει την επιχειρηματική δράση στο χώρο που παράγει και αναπαράγει τη σύψη, τη βία και την ασυδοσία. Στον αθλητισμό αυτό κυρίως σας απασχολεί. Όλα τα νομοσχέδια που έχουν έρθει μέχρι σήμερα αφορούσαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Κύριε Υπουργέ, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Πάτρα για 5η φορά σε ένα στάδιο στο Πανπελοποννησιακό, στολίδι πραγματικά, που όμως δεν έχει πάρει φράγκο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επικαλούμενη πάντα τη σύμβαση παραχώρησης των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Δήμο. Ο Δήμος βέβαια της Πάτρας, όπως γνωρίζετε, εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του. Στο ακέραιο, αντιθέτως, οι συμβατικές υποχρεώσεις, οι δικές σας, κατ' ελάχιστον, ανέρχονται στα 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Το προπροηγούμενο Σαββατοκύριακο διεξήχθησαν τα 72 Βενιζέλια στα Χανιά. Πρόκειται για ένα διεθνές meeting Στίβου. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κόστισε η πραγματοποίηση αυτού του διεθνής meeting, ποιος και πόσο χρηματοδοτήθηκε η όλη αυτή η διοργάνωση, προετοιμασία, φιλοξενία, εισιτήρια, διανομές και ούτω καθεξής. Τι έδωσε το Υπουργείο σας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σοβαρό ποσό, μεγάλο ποσό, 30.000 ευρώ, 40. Και τα δώσατε και εκ των υστέρων. Μέχρι σήμερα οι ομοσπονδίες, ενώ το κόστος είναι πολύ ψηλότερο, θα μας πείτε πόσο είναι το κόστος, για να δει πραγματικά ο κόσμος ότι αυτά που δώσατε είναι σταγόνα στο ωκεανό μπροστά στις πραγματικές ανάγκες που έχουν αυτά τα διεθνή meeting. Μέχρι σήμερα οι ομοσπονδίες δεν έχουν πάρει cents. Είναι σε εξέλιξη πρωταθλήματα ομοσπονδιών, άλλα τελείωσαν. Η αυλαία στο Στίβο πέφτει 10 Ιούλη και ακόμα δεν έχουν πάρει τίποτα. Είναι δικά σας πρωταθλήματα. Ανοίγουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο ΣΕΓΑΣ, οι άλλες ομοσπονδίες. Επίσης, ξέρετε ποια ήταν η συζήτηση στα πηγαδάκια, στην Πάτρα, στα Χανιά και αλλού, από γονείς, προπονητές, μέλη διοικητικών συμβουλίων. Φυσικά μαζί με τη χαρά για τη συμμετοχή των αθλητών, των παιδιών τους. Η επόμενη μέρα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τι θα κάνουμε με το σύλλογο, πώς θα τον λειτουργήσουμε, τι θα κάνουμε με τους αθλητές, τα παιδιά, η δυσκολία της συμμετοχής τους στους αγώνες, τα μεταφορικά, η διαμονή και όλα τα άλλα, σύν το ότι ακόμα πληρώνουν για τα έξοδα του Μητρώου. Αντί λοιπόν, γιατί τα λέω, αντί λοιπόν να φέρετε ένα νομοσχέδιο για την επόμενη μέρα του αθλητισμού, το πώς θα βοηθήσουμε τους αθλητές, τους συλλόγους, μας φέρνετε ένα ακόμα νομοσχέδιο που ρυθμίζει τον αθλητισμό επιχείρηση. Και βέβαια μαζί με κάποιες διατάξεις, αλλά αυτό που φέρετε είναι ρυθμίσεις για τον αθλητισμό ανώνυμη εταιρεία. Η κυβέρνησή σας, όπως και όλες οι κυβερνήσεις, κι ας γίνει στα κάγκελα ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υποκριτικά, ενώ ως κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα, συνεχίζεται να αρνείστε την υιοθέτηση των όριμων προτάσεων που έχει κάνει το ΚΚΕ για μεταφορά των ΠΑΕ και των ΚΑΕ από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού, που είναι σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με ό,τι προετοιμασία φυσικά χρειάζεται αυτό. Εκεί όπου πραγματικά πρέπει να γίνεται ο έλεγχος τους ως ανωνύμων εταιριών, να αποδοθούν όλα τα χρέη στο δημόσιο και να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν οι ελληνικές ομάδες από το στοίχημα. Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης που έχει κάνει το ΚΚΕ αποτελεί προϋπόθεση
για να ασχοληθούμε πραγματικά κάποια στιγμή με τον αθλητισμό. Και όχι μόνο δεν κάνετε δεχτή την πρόταση του ΚΚΕ, αλλά και με τη νέα ρύθμιση καμία απόφαση ή πράξη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με τον έλεγχο των ανωνύμων εταιριών και των τμήματων αμοιβωμένων αθλητών, που αφορά συμβάσεις, δάνεια, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες, καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας και άλλα, δεν κοινοποιείται πλέον στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε πλήρη αντίθεση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, όπου όλες οι σχετικές αποφάσεις και πράξεις κοινοποιούνταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Είναι φανερή η πρόθεση της κυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να μην έχει εμπλοκή με τα ζητήματα των ανωνύμων εταιριών. Οι ρυθμίσεις για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι άκρως αποκαλυπτικές για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Διαμορφώνει ένα κέλυφος προστασίας και παράλληλα για αυτές τις αθλητικές εταιρείες και παράλληλα επιδιώκει να βάλει χαλινάρι στα θηρία που συγκρούονται στο χώρο και να βάλει κανόνες για τη μοιρασία της λίας, όχι για κανένα άλλο λόγο. Η δημιουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία σημειωτέων χρηματοδοτείται με χρήματα του ελληνικού λαού, το μόνο που κάνει είναι να θέτει κανόνες μέσα στους οποίους θα αναπτυχθεί επιχειρηματική δράση στον χώρο του εμπορευματοποιημένου, δηλαδή του επαγγελματικού του λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού. Και όπως όλοι γνωρίζουν, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και πάντα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι στη φύση του συστήματος το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Και με αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις που κάνει το Υπουργείο, δίνει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Αναβαθμίζεται την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε ιωνία ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Και ξέρετε, είναι της μόδας οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες βεβαίως, καλούνται να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια των όσων ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, τα ιερά και τα όσια του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Τόσο ανεξάρτητη είναι αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πρόκειται για μια νομιμοφανή ασυδοσία και ελευθερία κινήσεων με κανόνες, ρήτρες, εγγυητικές επιστολές, όπου με διάφορα κόλπα, όπως εκείνα των δήθεν δειγματοληπτικών ελέγχων που προβλέπονται, να καταστρατηγήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους οι ανώνυμες εταιρείες. Η βασική επιδίωξη είναι να μπορούν να συμμετέχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, αλλά και στο επαγγελματικό μπάσκετ, ομάδες με υψηλό οικονομικό μπάτζετ, κάτι που διευκολύνει την είσοδο ομάδων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Όχι πια ψηλοί κατζίδες που δημιουργούν προβλήματα με χρέη που πουλάνε τα αφημί. Εδώ πρέπει να γίνουμε Αγγλία. Οι ομάδες πρέπει να αντέξουν την αυστηροποίηση των ποινών για να βγάλει τα επεισόδια και τη βία έξω από τα γήπεδα. Έλα όμως που η Ελλάδα είναι μικρή αγορά και οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ μπαίνουν μέσα, αφήνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων έξω από τα γήπεδα. Δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, γιατί έτσι δεν έχουν έσοδα. Γι' αυτό και βασιλεύει το στοίχημα και ιδιαίτερα το παράνομο. Και γι' αυτό μπαίνει τώρα το κράτος ως ρυθμιστής του παιχνιδιού. Τώρα μάλιστα με το νομοσχέδιο επιτρέπεται να αποκτούν μετοχές οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες, οι ιδιοκτήτες πρακτορείων, προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι σύζυγοί τους, καθώς και συγγενείς τους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας. Μεγάλη πρόοδος. Στο δεύτερο μέρος για τις διατάξεις που αφορούν την πρόταση ολιστικής μελέτης της FIFA, της UEFA για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χρησιμοποιείται ένα βαρύδουπο τίτλο, «Ολιστική μελέτη», υποτίθεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ποδοσφαίρου στη χώρα μας. Επικεντρώνεται σε ορισμένα ζητήματα, στο χρόνο εκλογής διοίκησης της ΕΠΟ, στις λέσχες φιλάθλων, στις οργανωμένες μετακινήσεις τους, την ποινική αντιμετώπιση αδικημάτων με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, την αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγης αγώνων, αφήνοντας όμως το απειρόβλητο τη βασική αιτία εμφάνισης των φαινομένων που περιγράφονται και υποτίθεται πως αντιμετωπίζονται στο κομμάτι αυτό του σχεδίου νόμου, που είναι
η άκρατη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και η παράδοση ενός λαοφιλέστατου αθλήματος σε μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες που δημιουργούν, αυτοί είναι που δημιουργούν τους στρατούς, λέσχες φιλάθλων και οπαδών που χειραγωγούν συνολικά το ποδόσφαιρο μέσα από τον έλεγχο των ενώσεων, από αντιπροσώπους των οποίων εκλέγονται τα μέλη της διοίκησης της ΕΠΟ, που αξιοποιούν το στοιχηματισμό, την άλλη μεγάλη πληγή του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και γενικά το τζόγο γύρω από το ποδόσφαιρο για τα παιχνίδια τους, αλλά και για τη συντήρηση των ομάδων και του στρατού που δημιουργούν τις λέσχες φιλάθλων. Γι' αυτά δεν έχετε να πείτε τίποτα. Δηλαδή εδώ ο κόσμος βοά. Όλοι αυτά συζητούν. Εσείς δεν έχετε να πείτε τίποτα γι' αυτά. Καταργείται η πρόβλεψη για την ισολόκληρο αντικειμενική αστική ευθύνη των ΠΑΕ για πράξεις των φιλάθλων τους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων ή οργανωμένων μετακινήσεων οπαδών τους, για τα μέλη των λεσχών τους. Εδώ μιλάμε για ένα δωράκι προς επιχειρηματίες που λιμένονται τον επαγγελματικό αθλητισμό και που θα συμβάλλει αρνητικά στην αντιμετώπιση της βίας. Για τα αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, οι διάφορες ρυθμίσεις κατά καιρούς έχουν υποστεί πάρα πολλές τροποποιήσεις. Εμείς ως κόμμα είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με το ιδιώνυμο για τα αδικήματα που σχετίζονται με τη βία με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Όταν λέμε ιδιώνυμο, στην προκειμένη περίπτωση, εννοούμε τις ρυθμίσεις για μία αναστολή και μία μετατροπή ποινών για πράξεις που συνδέονται με τη λεγόμενη αθλητική βία, που συνιστούν πλημελήματα, τη στιγμή που για πλημεληματικές ποινές, για άλλα πλημελήματα στον ποινικό κώδικα, ο κανόνας είναι η αναστολή και η μετατροπή των σχετικών ποινών. Τέτοιες ποινές, κατά τη γνώμη μας, είναι αναποτελεσματικές για την αποτροπή της βίας, αφού δεν αντιμετωπίζονται τα βασικά αίτια που προκαλούν ή συντηρούν τη βία στους αθλητικούς χώρους. Στην πράξη, δηλαδή, η αυστηροποίηση, και στο βαθμό φυσικά που δεν καταργείται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, ενισχύει την καταστολή και περιστολή δικαιωμάτων με κινδύνους στην πορεία επέκτασης του μέτρου και σε άλλες εκτός αθλητισμού και ποδοσφαίρου καταστάσεις. Τη ρύθμιση για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων με το άρθρο 7 του νόμου 4326 του 2015, το ΚΚΕ την είχε ψηφίσει. Ασκήσαμε όμως κριτική, κυρίως σε σχέση με την αναποτελεσματικότητά της, με δεδομένο ότι βασική αιτία και αυτού του φαινομένου, δηλαδή της χειραγώγησης των αγώνων, ποιος είναι, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μεγαλοπαράγοντες που εμπλέκονται και κυριαρχούν στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, εμπλέκοντας αυτή την ενασχόληση με άλλες παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε στείνοντας παιχνίδια, είτε ξεπλένοντας μαύρο χρήμα, είτε εξαργυρώνοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον χιλιάδων φιλάθλων για τα σωματεία τους, προκειμένου να διαμορφώσουν και να οικοδομήσουν ένα δίθεν λαϊκό προφίλ και να στρώσουν το έδαφος για άλλους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Με τις ρυθμίσεις που κάνει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο το παρόν σχέδιο νόμου, έρχεται μια επέκταση της αρμοδιότητας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακαιρεότητας και εισαγωγή της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, της λεγόμενης και εδώ ανεξάρτητης αρχής, που ελέγχει το τζόγο πέρα από το ποδόσφαιρο σε όλα τα επαγγελματικά αθλήματα, αλλά δυστυχώς και στα αεραστεχνικά αθλήματα, ατομικά και ομαδικά, δηλαδή στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Δηλαδή, ελέγχουν τους όρους του στοιχηματισμού σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, φίλες και φίλοι. Δεν αφήνει αλόβητο ούτε τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Θέλει και αυτόν και από αυτόν, μέσα από την υπαγωγή του στο άθλιο παιχνίδι του τζόγου, να προσφέρει κέρδη στους επαγγελματίες τζογαδόρους και τις εταιρείες στοιχηματισμού. Εμείς ως ΚΚΕ είχαμε προτείνει τουλάχιστον 3 συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία δεν έγιναν δεκτά από κανένα άλλο κόμμα. Επιτρέψτε μου να τα επαναλάβω έτσι εντάχει. Πρώτον, η κατάργηση συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα. Από πάσης φύσεως στοίχημα ή παιχνίδι τζόγου, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Όχι μόνο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Δύο, καμία κρατική χρηματοδότηση, είτε άμεση είτε έμεση, όπως η διαγραφή χρεών ή η χρηματοδότηση γηπέδων σε ανώνυμες εταιρείες. Και τρία, απαγόρευση δανεισμού παιχτών μεταξύ ομάδων ίδιας κατηγορίας.
σε σχέση με την αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου. Μάλλον θα το παρακάμψω, γιατί θα, έτσι κι αλλιώς, είναι αρκετά βέβαια πολλά τα ζητήματα και σοβαρά, που βέβαια τα διαπνέει όλα μια κλωστή ενιαία, αλλά είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Θα παρακάμψω και θα αναφερθώ στις υπόλοιπες συνεδριάσεις. Θα αναφερθώ όμως σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων. Ακόμα σε ένα νομοσχέδιο σαν γι' αυτό δεν εξασφαλίζεται, κύριε Διγαλάκη, εσείς είστε πανεπιστημιακός, ακούστε το πάρα πολύ καλά και να μας πείτε και την άποψή σας. Ακόμα σε ένα νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζεται ότι το πτυχίο σχολής επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού ή ισότιμη σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένη από το κράτος, όσοι δηλαδή κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο τετραετούς διάρκεια στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό, αποτελεί και τη μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. Αυτό δεν εξασφαλίζεται. Βέβαια, για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση, δεν είμαστε αντίθετοι να αξιοποιούνται προπονητές και αθλητές με πολυετή εμπειρία ή ολυμπιονίκες, αλλά πάντα υπό την εξέταση και την έγκριση ή την αίρεση των πανεπιστημιακών σχολών. Όμως δεν ξεχνάμε ότι με προηγούμενο σχέδιο νόμου, Σεπτέμβρη του 20, η κυβέρνηση έκανε το εξής. Άνοιξε την κερκόπορτα για να φυτρώσουν σαν τα μανιτάρια εγχώριες ή αλλοδαπές ιδιωτικές προπονητικές σχολές, οι οποίες φυσικά στην πορεία διασυνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να επενδύσουν στον χώρο του αθλητισμού. Και μάλιστα πρόβαλε η κυβέρνηση στα πλαίσια της Εθνικής Σχολής Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών και κλάδους άθλησης, η λειτουργία της οποίας πραγματοποιείται ύστερα από γνώμη της Οικίας Αθλητικής Ομοσπονδίας. Και τώρα έχουμε την Εθνική Σχολή Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Πανεπιστημιακής Σχολής και των πτυχίων που δίνουν? Ποιος θα πιστοποιεί την αξιοπιστία των πτυχίων? Ποιος είναι αυτός ο φορέας που μπορεί να δίνει πτυχία, προσέξτε, εκπαιδευτικού ιδρύματος και να είναι και ισότιμα? Κατά την άποψή μας, αυτός που πρέπει να πιστοποιεί αυτά τα πτυχία είναι η σχολή φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Τελεία. Δεν έχει δικαίωμα κανένας άλλος φορέας να δίνει πτυχία εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στο προηγούμενο σχέδιο νόμου, η σχολή επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού δεν υπήρχε πουθενά. Και μάλιστα καλέσαμε την κοσμητεία των ΤΕΦΑ εδώ κατά την ακρόαση των φόρων και την απορρίψατε. Την απόρριψε. Δεν ξέρω, ήσασταν εσείς, δεν νομίζω να είσαι τότε στο Προεδρείο. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο τώρα, αλλά θα είναι πολύ μεγάλο ατόπιμα. Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, κάνατε ό,τι και, κύριε Αβγενάκη, ό,τι κάνατε και ό,τι έκανε και ο προκάτοχός σας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού κοροϊδεύατε τους φοιτητές των ΣΕΦΑ ότι θα ρυθμίσετε το ζήτημα αυτό με τα πτυχία και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, τελικά τους βάλατε στη γωνία. Συγκεκριμένα, ενώ με βάση την ελληνική νομοθεσία το πτυχίο ΤΕΦΑ ή ισότιμη σχολή αλλοδαπής με ειδικότητα και η άδεια άσκηση επαγγέλματος προπονητή Α κατηγορίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποτελούν τον ανώτερο προπονητικό τίτλο και το ανώτερο εργασιακό δικαίωμα εντός της χώρας μας, εντούτοις τους υποχρεώνεται τους προπονητές ποδοσφαίρου με ειδικότητα ΣΕΦΑ ή ισότιμη σχολή αλλοδαπής στην έγκριση και στον περιορισμό της ΕΠΟ. Ποια είναι η ΕΠΟ? Για πέστε μου, ποια είναι η ΕΠΟ? Μια ιδιωτική εταιρεία είναι. Ένας μονοπωλιακός όμιλος έχει εξελιχθεί η ΕΠΟ. Αγνοείται δηλαδή το εθνικό πλαίσιο, η ΕΠΟ αγνοεί το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Μόνο στην ειδικότητα ποδοσφαίρου και εκχωρεί τα εργασιακά δικαιώματα σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Που θα δίνει διανόμου πλέον ανώτερα προπονητικά προσόντα και εργασιακά δικαιώματα μέσω αδιαβάθμιτων ιδιωτικών ολιγοήμερων σεμιναρίων. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ έτσι για την ιδιαίτερη ανοχή. Οι σχολές της ΕΠΟ, επιτρέψτε μου, δεν εντάσσονται σε κανένα επίπεδο του εθνικού πλαισίου προσόντων και δεν έχουν κανένα εκπαιδευτικό ISO και δυνατότητα κατοχύρωσης εργασιακών δικαιωμάτων. Δηλαδή, κάτοχοι πτυχίου ΑΕ με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα και ανώτερο προπονητικό τίτλο θα έχουν διανόμου πλέον ίδια εργασιακά δικαιώματα με κατόχους απολυτηρίων λυκείου. Πριν 2 χρόνια ήταν και γυμνασίου.
έχοντας πιστοποίηση της ΕΠΟ μέσω σεμιναρίων 15 ημερών για την UEFA Β, λιγότερα από κατόχους απολυτηρίου λυκείου, έχοντας πιστοποίηση ΕΠΟ μέσω σεμιναρίων 24 ημερών, δύο φάσεις των 12 ημερών με 1.000 ευρώ παρακαλώ. Και φυσικά αποκλεισμό από τις επαγγελματικές κατηγορίες, την οποία πρόσβαση δια νόμου πλέον θα έχουν μόνο οι έχοντες πιστοποίηση UEFA Pro. Μέσω παραβόλου 5.000 ευρώ και πιστοποίηση σεμιναρίου διαρκείας 40 ημερών. Και άλλοι κάθονται στα θρανία χρόνια ολόκληρα και τελικά πάνε στην ανεργία. Θα καταθέσουμε εκ νέου τροπολογία, την είχαμε καταθέσει και τότε, την απέρριψε η κυβέρνηση, θα την επανακαταθέσουμε τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα των πτυχιούχων με ειδικότητα ποδόσφαιρο και έχουμε καλέσει και τον σχετικό σύλλογο πτυχιούχων στην ακρόαση των φορέων, παρακαλώ να την κάνετε δεχτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.